Gada, aquí se jari dira, tú sin deres tes, tus pos festes que indec ni guies ya. Mi pa, y yo prenda, pragma da plopi, un de me vas a tina podosis, vígame paraboli dinata, escorar a me grigor un gol, más voy a decir paraboli, irse a mesa que do defter un gol. Κάπου εκεί με το σκορ το 2-0 είχαμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε την αναμέτρηση όπως εμείς θέλαμε. Δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα από τη δόξα. Μπορούσαμε και για, να σκοράρουμε και ένα τρίτο γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά. Είδαμε επίσης το θέμα με τις κίτρινες κάρτες. Δεν δεχθήκαμε κάποια κάρτα που να μας τυχήσει στην συνέχεια και αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι το τέλος, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, ψάχναμε και το 3-0, ούτως ή άλλως είναι 3 βαθμοί, μας ικανοποιεί πάρα πολύ, πήραμε την νίκη και συνεχίζουμε. Βλέπουμε τώρα το παιχνίδι μετά από έλεγχο. Κυριάκο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι η ΑΕΚ σκόραρε γρήγορα όπως είπαμε. Από εκεί πέρα όμως έκανε και συντήρηση δυνάμεων και είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του ντέρπι που ακολουθεί. Παίζουμε μέσα σε 3 μέρες, 3-24 ώρα. Το ίδιο ισχύει για τον αντίπαλο την Τρίτη. Επομένως, κακά τα ψήματα με το σκορ στο 2-0. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου βρίσκεται και το παιχνίδι που ακολουθεί. Αλλά ο στόχος μας ήταν να νικήσουμε σήμερα και από αύριο να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι που ακολουθεί. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρπι και σίγουρα θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να κάνουμε καλά Χριστούγεννα. Και δύο λόγια για τον κόσμο εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Παίζουμε Τρίτη, σίγουρα δεν βολεύει, είναι εργάσιμη μέρα, είναι 3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Θέλουμε όσο δυνατόν περισσότεροι να έρθουν στη Λευκοσία να στηρίξουν την προσπάθεια. Θα ανακοινώσουμε μέσα και την σύντομη προπόληση των εισιτηρίων. Ευχαριστούμε και όσους ήρθαν σήμερα στο γήπεδο παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους καλούμε να μείνουν κοντά μας. Η ομάδα προχωράει, πετυχαίνει το ζητούμενο, πήραμε την νίκη, κρατάμε αρκετά θετικά, διορθώνουμε κάποια αρνητικά και συνεχίζουμε για το παιχνίδι μετά από ελπλέον.